Μπροστά στα μάτια των γειτόνων του, πως εκείνη τη στιγμή ακούγαν μόνο φωνές, ένας 52χρονος χτυπούσε με μανία την 15χρονη κόρη του. Ο πατέρας μου εκείνη την ώρα έπινε τον καφέ του, άκουσε για άλλη μια φορά φωνές, πήγε να δει και είδε ότι είχε κάτσει με βία το κοριτσάκι του σε μια καρέκλα και το χτυπούσε με ένα χοντρό λάστιχο σε όλο το σώμα. Το περιστατικό συνέβη στο μπαλκόνι του σπιτιού της οικογένειας στη συνοικία της Νέας Χώρας στα Χανιά, προκαλώντας την άμεση αντίδραση ενός εκ των γειτόνων που έσπευσε να παρέμβει με αποτέλεσμα να δεχτεί και ο ίδιος επίθεση. Ο πατέρας μου εκείνη τη στιγμή του λέει: «Τι κάνεις εκεί, σταμάτα για άλλη μια φορά». Του επιτέθηκε, του έπαιξε μια μπουνιά στο πρόσωπο. Λίγες ώρες μετά, μέσα στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, δεν δίστασε να ασκήσει βία και στον γαμπρό του γειτονά του. Την ώρα που μιλούσα με τη γυναίκα του, δεν τον είχα πάρει χαμπάρι και ήρθε από πίσω και με χτύπησε. Στους αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν και έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, η 15χρονη είπε ότι ο πατέρας της την χτυπούσε επειδή άργησε 2 λεπτά να γυρίσει από το σχολείο. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά και η ίδια δεν ήταν το μόνο θύμα του. Κάθε μέρα έδαινε την κόρη του. Από 5 χρόνια και είναι 17. Κάθε μέρα δένει τα παιδιά του. Όσες φορές είμαστε εκεί πέρα, βγάζει τα παιδιά έξω στο μπαλκόνι. Το μικρό το παιδί το βγάζει στο μπαλκόνι για να κοιμηθεί αυτός. Μέρα, νύχτα, όποτε θέλει να κοιμηθεί, τα μεσημέρια, οτιδήποτε. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 15χρονη, ο 52χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων ασκούσε συστηματικά βία και στον 13χρονο αδελφό της, ακόμη και στην 4χρονη αδελφούλα της, την οποία μάλιστα στο παρελθόν είχε κλειδώσει στο μπαλκόνι. Η δε μητέρα, υπήκοος Ουκρανίας, θύμα και η ίδια, παρακολουθούσε αμέτωχη. Κάθε μέρα ακούγαμε κλάματα, φωνές, γινόταν χαμός εκεί πέρα δίπλα. Η μάνα, η γυναίκα του, δηλαδή, του κυρίου, δεν παραδεχόταν ποτέ ότι τα παιδιά τα έδερνε. Αν τα κοιτάξει τα παιδιά, φαίνονται ότι είναι χτυπημένα. Όσα καταγγέλουν γείτονες της οικογένειας προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό, όχι μόνο για τις εφιαλτικές στιγμές που τα παιδιά ζούσαν στα χέρια του πατέρα τους, αλλά και για τη στάση της μητέρας τους, η οποία όχι απλά σιωπούσε, αλλά κάλυπτε μέχρι και σήμερα τον δυνάστη σύζυγο και πατέρα. Η μαμά, ενώ μάλλον φοβάται, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, ενώ είχαμε κάνει καταγγελίες, όλη η γειτονιά έπαιρνε συνέχεια 2 φορές 3 σίγουρα την αστυνομία, έρχονταν μέχρι εδώ η αστυνομία πολύ γρήγορα. Και η μαμά χειραγωγούσε τα παιδιά και έλεγε ότι ο μπαμπάς σας είναι καλός, δεν θα το ξανακάνει, δεν θα το ένα. Έφταναν οι αστυνομικοί στην πόρτα και έτσι έφευγαν ξανά. Δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Το μόνο που φοβόμαστε είναι ο ίδιος μας ο εαυτός και το εάν έχουμε δυνάμεις ή δεν έχουμε να φύγουμε από αυτήν την κατάσταση. Ο 52χρονος φέρεται να ασκούσε επανειλημμένα βία και στα 3 παιδιά. Γείτονες καλούσαν την αστυνομία, αλλά η μητέρα τα έπειθε κάθε φορά να κρατούν το στόμα τους κλειστό και παρά τα σημάδια στο σώμα τους που μαρτυρούσαν πως είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η 17χρονη έχει παντού μελανιές. Είναι ένα κορίτσι που δεν μιλούσε μέχρι τώρα. Ήθελε να πάει 18 για να μιλήσει, για να εξαφανιστεί. Αλλά δεν άντεξε. Και επειδή αυτό το επικαιρό θέμα είναι της Πάτρας και το είδε, λέει: «Όχι, τα αδέρφια μου δεν θα καταλήξουν. Εγώ έχω φωνή». Μου έχει μείνει φωνή. Ο 52χρονος που συνέλειφθη χθες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία εναντίον της σύζυγου και των παιδιών του για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης και αντίσταση κατά αστυνομικών, σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων που τον παρέπεμψε στον ανακριτή για τις κακουργηματικές πράξεις, ενώ αύριο το μεσημέρι θα δικαστεί στο αυτόφορο για τα πλημελήματα.